Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε εσάς. Να δώσω τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Θησέα Αγριάς. Δυστυχώς δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στατική φάση στα πρώτα λεπτά. Αδρανήσαμε, είχαμε μια στιγμή αδράνεια. Με αποτέλεσμα να τη βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο. Ρισκάραμε, ανοίξαμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, βγήκαμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πλην όμως δεν μπορέσαμε να κάνουμε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο σίγουρα είχαμε μια υπεροχή, η οποία αυτή η υπεροχή δεν καρποφόρησε. Πλην όμως θέλω να πω, να δώσω ένα μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου, διότι τρέξανε, μου χτίσανε και από δύο στιγμές καλές του Θησέα Αγριάς δεχτήκαμε και δύο γκολ. Υπομονή, θα αγωνιστούμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι, πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα, πιστεύουμε σε αυτά τα νεαρά παιδιά. Να ξέρετε ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποια λάθη τα οποία διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν, να αλλάξουμε και τη ροή του παιχνιδιού, να αλλάξουμε και κάποια θέματα και κάποιες κινήσεις και ευελπιστούμε για μια συνέχεια η οποία θα μας δώσει και τους βαθμούς. Για τη διαιτησία δεν θα μιλήσω, το είδατε κι εσείς. Πρώτο παιχνίδι μέσα στην Αγριά, μετά από πολύ μεγάλο διάστημα. Κερδίσαμε δίκαια, τρεις πόντοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και περισσότερο για να ασφαλίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε πόντους, να σώσουμε την παρτίδα, να σώσουμε την κατηγορία. Είναι δύσκολη η κατηγορία, δύσκολο και το πρωτάθλημα. Εμείς σιγά σιγά οριμάζουμε, βλέπουμε μια ομάδα η οποία αρχίζει και πατάει καλά στα πόδια της. Κάναμε ένα καλό και όριμο παιχνίδι, πιστεύω. Ελέγχαμε στο μεγαλύτερο διάστημα. Διαστήματα που χάσαμε, που μας πίεσε ο αντίπαλος, όπως είπε και ο κόουτς, ρίσκαραν ορισμένες στιγμές του παιχνιδιού. Αναγκαστικά και εμείς έπρεπε να είμαστε πιο πίσω, να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να βγάλουμε τις φάσεις που έπρεπε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Δουλεύουμε εδώ και μεγάλο διάστημα, σε αυτό το διάστημα που δουλεύουμε τις 3-4 εβδομάδες. Αρκετά βελτιώνουμε πάρα πολλά κομμάτια. Εύχομαι να βελτιώσουμε κι άλλα. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμη. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα της Νίκης Άρειας και καλή συνέχεια. Θέλω να πω, σήμερα μας αδίκησε πολύ η διαιτησία. Πιστεύω ότι ήταν ένα καθαρό γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα μου πάλεψε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο να ισοφαρίσουμε και να κερδίσουμε. Δυστυχώς δεν ήρθε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Θησέα. Καλή συνέχεια. Εμείς γνωρίζαμε ότι επιστρέφουμε στην έδρα μας από την προηγούμενη εβδομάδα και είπαμε με τον coach ότι μέσα εδώ πρέπει να τα κερδίσουμε τα παιχνίδια, ότι πρέπει να μπούμε δυνατά από το πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο λεπτό κιόλας. Και έτσι έγινε, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε σχετικά νωρίς. Μετά ο αντίπαλος ρίσκαρε, ανέβηκε στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι απειληθήκαμε ιδιαίτερα, κυρίως με μεγάλες μπαλιές και στημένα. Βρήκαμε κάποιους ανοιχτούς χώρους στο δεύτερο ημίχρονο. Καθαρίσαμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε μετά το ατυχές αποτέλεσμα στην Άμφισσα και πιστεύω ότι θα έχω μια ανάλογη συνέχεια. Να ευχηθώ και καλή συνέχεια στα παιδιά και καλή πορεία.